Και σήμερα εδώ Μιτσμίλους Καρανίκα, τα τυροκομικά Μπέλας, τα κοτόπουλα Δέρας, του ταχυφαχείου Μασαμπούκα, του Μάρκετ Δηλιόπουλους και το κροπολίο από τους αδερφούς Πρόιου στη Μιλίκη Κεντρικής 56. Σήμερα θα κάνουμε ένα φαΐ που λίγο πολύ με τα παιδιά μας μαλώνουμε, γιατί έχει λακανικά, θα κάνουμε γεμιστά. Έχουμε το ζόρ να μην φαίνονται τα λαχανικά. Σας είπα και άλλη φορά, θα σας το ξαναπώ και τώρα. Εγώ που λέτε τι κάνω, τα αλέθω όλα. Όλα, να μην φαίνεται ρε παιδί μου τι έχει μέσα και τι δεν έχει. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα πάρουμε 10 πιπεριές για γέμισμα. Αν θέλετε μπορείτε να αδειάσετε και ντομάτα, μπορείτε να βάλετε κουλουκιθάκι, να βάλετε μιλιτζάνα, ό,τι θέλει ο καθένας. Αφού λοιπόν αδειάσετε καλά ντομάτα, το κουλουκιθάκι, μιλιτζάνα και τα πλύνετε καλά, θα τα αδειάσετε μέσα στο ταψί. Θα πάρετε λοιπόν να κάνετε τη γέμιση. Εκεί είναι ανάλογα με το πόσα γεμιστά φτιάχνει ο καθένας. Θα μετρήστε μία κουταλιά σούπας και κάτι για κάθε γεμιστό που βάζετε. Μία με δύο κουταλιές σούπας ρύς. Να μετρήστε λοιπόν, εγώ βάζω και λίγο παραπάνω ρύς, γιατί βάζω και μέσα στο ταψί ρύς. Άλλοι δεν βάζουν, άλλοι βάζουν πατάτες. Εγώ θα σας πω πως το φτιάνω εγώ. Λοιπόν, θα βάλω λοιπόν λίγο παραπάνω από ό,τι χρειάζεται ρύς, θα το καθαρίσω, θα το πλύνω, θα τα αφήσω σνάκι. Σε μια κατσαρόλα θα βάλω μισή κούπα ηλιόλαδο και θα τρίψω πιπεριά στο μούλτι, πιπεριά, ντομάτα, καρότο, μιλιτζάνα, κουλουκιθάκι, μαϊντανό, δυόσμο και μία πατάτα. Λοιπόν, θα βάλω κοντά ένα ποτήρ ντοματάκι ψιλοκομμένο, θα βάλω μία κουταλιά πελτέ, όχι πολύ νερό, ίσα ίσα να σας σκεπάσει το ρύζ και θα προσθέσω αλάτ, πιπέρι, κόκκινο πιπέρι, λίγο ρίγαν, λίγο θυμάρ και θα τα φέρω μια βόλτα. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και ό,τι λαχανικό θέλετε. Ό,τι λαχανικό θέλετε. Όπως σας λέω ότι βάζω εγώ. Θα τα φέρετε λοιπόν μια καλή γύρα στην κατσαρόλα και ύστερα με μια κουτάλα θα γεμίσετε τα γεμιστά σας. Τις πιπεριές, τις ντομάτες, τα κουλουκιθάκια, τις μιλιτζάνες, ό,τι έχετε. Θα βάλετε το ρύζ ενδιάμεσα που σας έμεινε και ύστερα θα έχετε βρασμένο μισή κατσαρόλα νερό. Λοιπόν, αφού ρίξετε και το νερό, θα τα λατίσετε καλά και θα ρίξετε και λίγο ηλιόλαδο από πάνω. Θα τα βάλετε να τα ψήσετε και στο ενδιάμεσο θα κοιτάξετε αν θέλουν γύρισμα. Αφού λοιπόν γίνουν, θα τα βγάλετε και θα τα συνοδέψετε με τι άλλο, με φέτα Μπέλας.